Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε Σάββατο απόγευμα, λίγο μετά τις 7 και κάνουμε like στην ψυχαγωγία. Θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ωρίτσες μέχρι και τις 9 πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα δώσουμε πάσα λοιπόν στην ενημέρωση, στην κεντρική ενημέρωση μέσα από την τηλεόραση του Plus για να σας κρατήσουμε συντροφιά με υπέροχα θέματα. Τι σας έχουμε σήμερα? Η Δέσποινα Κουλέτσου, η οποία δεν θα βρίσκεται στην παρέα μας, μας ενημερώνει όμως μέσα από ένα βίντεο για τα γεγονότα του σαν σήμερα, Σάββατο 16 του Νοέμβρη. Επίσης, ο Τόλης Τσιρούδης μας φέρνει ένα ακόμη υπέροχο gadget για να μαντέψουμε τι κάνει, πόσο κάνει, πού το βρίσκουμε και στο τέλος να αποφασίσουμε εάν θα το αγοράσουμε. Η Νικολέτα Σαριδάκη μας ενημερώνει για την μόδα αυτή τη φορά που αφορά τα μικρά μας αγγελουδάκια. Αγοράκια και κοριτσάκια, ετοιμαστείτε να ντυθείτε με τα ωραιότερα ρούχα της αγοράς από το κατάστημα Κική στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πόλη της Κοζάνης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκεί λοιπόν η Νίκη πήγε και βρήκε πάρα πολύ ωραία ρουχαλάκια, συνολάκια, σετάκια και μας δείχνει λοιπόν τις προτάσεις της μόδας σε συγκεκριμένο κατάστημα, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα προμηθευτείτε άμεσα και φυσικά από το συγκεκριμένο κατάστημα πολύ οικονομικά. Ακόμη, ο Γιώργος Πελετίδης θα μας ενημερώσει για τις προβολές των ταινιών στα κινηματοθέατρα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως επίσης και αυτή τη φορά θα σχολιάσουμε μαζί κάτι που τάραξε τα νερά της καθημερινότητας των νέων και των social media fans, την κατάργηση των likes από τις δημοσιεύσεις στο Instagram. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα της επικαιρότητας που θα σχολιάσουμε με τον Γιώργο Πελετίδη. Και φυσικά στην συντροφιά μας, ο πολύ σπουδαίος χειρούργος, ο κύριος Γκιούρδας, ο οποίος στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής θα μας μιλήσει για τις πραγματικά πολύ καινοτόμες μεθόδους που χρησιμοποιεί για το χειρουργείο, για την θεραπεία, την ολική θεραπεία των αιμορραϊδών, προβλημάτων του πεπτικού συστήματος, αλλά και τις καινοτόμες, έτσι θα πω εγώ, τεχνολογίες και μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εγχείρηση που βοηθά κατά της παχυσαρκίας, που βοηθά στην έλλειψη της παχυσαρκίας, δηλαδή στο να δυνατήσει το άτομο, πώς ακριβώς γίνεται εκεί πέρα η διαδικασία με το στομάχι και με την επέμβαση αυτή. Ακόμη, στο τέλος αυτής της εκπομπής θα λύσουμε τις δικές σας απορίες, θέματα, διλήμματα, προβλήματα με την ενότητα βοήθειάς σας. Βγήκαμε για έρευνα, αλλά αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε έρευνα που αφορά τις σχέσεις. Έχουμε έρευνα που αφορά το ποδόσφαιρο. Και συγκεκριμένα βγήκαμε λοιπόν σε καφέ της πόλης της Κοζάνης και ρωτήσαμε αν γνωρίζετε τι σημαίνει penalty, τι είναι το offside και τελικά αυτό το VAR είναι κάποιο αναψυκτήριο που βρίσκεται έξω από τα γήπεδα και δεν βγαίνουν οι διαιτητές ή μάλλον δεν επικοινωνούν με αυτούς οι διαιτητές για το καλό του ποδοσφαίρου, αλλά για το τι θα φάνε μετά. Δική μου απορία. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να καθίσω στον αγαπημένο μου Ροζουλή κάναπε και να πω πως σήμερα κληρώνουμε το τελευταίο γκρίλο τηγανό, αυτό το καταπληκτικό τηγάνι γκριλ, το οποίο προσφέρει το κατάστημα Home Plus Καρκαντώνη στην Τολεμαΐδα. Μία ακόμη λοιπόν νικήτρια. Έχουμε ήδη ανακοινώσει το όνομα της πρώτης νικήτριας στην σελίδα μας στο Facebook, εκεί όπου μπορείτε να παίρνετε μέρος μέχρι και το τέλος αυτής της εκπομπής. Βλέπετε κάτω τα σημεία στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε. Αυτό το καταπληκτικό τηγάνι γκριλ λοιπόν από Home Plus Καρκαντώνης μπορεί να γίνει δικό σας. Ένα έμεινε εδώ και από εβδομάδα σας υπόσχομαι, κύριε Καρκαντώνη, αν μας βλέπετε, πάρτε με και τώρα τηλέφωνο να μου πείτε τι δώρο θα δώσω για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι να με προειδεάσετε. Πως θα έχουμε και άλλα δωράκια από Καρκαντώνης. Και φυσικά είναι η τελευταία μας φορά που παίζουμε το 5 Second Challenge, το υπέροχο παιχνίδι, μια προσφορά από το κατάστημα Public. Την επόμενη εβδομάδα γίνεται δικό σας για να περάσετε πολύ ωραία τις μέρες των γιορτών. Και αν έχετε και παιδάκια στο σπίτι, έτσι την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, θα μπορέσετε να παίξετε και με τα παιδιά σας και να το ευχαριστήσετε
ευχαριστηθείτε. 5 Second Challenge, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπαίνετε από τώρα όμως να ψηφίσετε και να διαλέξετε τον νικητή. Σήμερα θα διαγωνιστώ εγώ, η Νικολέτα και ο Γιώργος Απελετίδης. Άρα μεταξύ των τριών μας θα κριθεί η νίκη και φυσικά ένας από εσάς θα κερδίσει και την επιταγή. Τι ωραία να κέρδιζε επιταγή. Έχω στο μυαλό μου μία δωρεάν επιταγή που θα έρθει σε λίγο σε διαγωνισμό. Θα κερδίσει λοιπόν τη δωρεάν πρόσκληση για δύο άτομα για το Σινεολίπιον και την ταινία της επιλογής του. Για να μην σας κουράσω πολύ στο τέλος της εκπομπής, γιατί θα χρειαστεί να ευχαριστήσουμε πολλούς, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επιμέλεια των μαλλιών μου, αλλά και του μακιγιάζ μου, το κομμωτήριο Vogue στην πόλη της Κοζάνης, πρώην Νίκολας, την αγαπημένη μου τη Βασιλική την Παπα-Νικολάου, αλλά και τη Βούλα τη Βογδοπούλου και την ομάδα της, οι οποίες επιμελήθηκαν και τα μαλάκια μου, αλλά και το μακιγιάζ μου. Καλησπέρα και από μένα. Μπορεί να μην βρίσκομαι στο στούντιο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, θα σας ενημερώσω για τα γεγονότα που συνέβησαν σας σήμερα και για και στην παρέα και στο υπόλοιπο πάνελ. Λοιπόν, σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου, γιορτάζουν και να πούμε χρόνια πολλά στην Ιφηγένεια, στο Ματθαίο και στη Ματθίλδη. Επίσης, θέλω να πω και να ευχηθώ δημοσίως χρόνια πολλά σε γενέθλια ενός πολύ καλού φίλου, του Γιώργου Λαβατζιώτη, πολύχρονος, με το καλό το νέο μέλος της οικογένειάς σου. Σαν σήμερα λοιπόν, ας περάσουμε στα γεγονότα. Το 1828, κατά την Ελληνική Επανάσταση, υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους υπό Οθωμανικής κυριαρχίας και περιλαμβάνει το Μοριά και τις Κυκλάδες. Το 1940, στην κατεχόμενη Πολωνία, οι Ναζί αποκλείουν τον γκέτο της Βαρσοβίας από τον έξω κόσμο. Το 1945 ιδρύεται η Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, UNESCO. Το 1965 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Βενέρα 3 προς τον πλανήτη Αφροδίτη. Είναι το πρώτο διαστημόπλιο που θα φτάσει στην επιφάνεια άλλου πλανήτη. Ας περάσουμε τώρα στις γεννήσεις. Το 402 π.Χ. γεννήθηκε ο Τιβέριος Κέσαρας Αύγουστος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, το 1855 ο Τομάζο Τιτώνη Ιταλός πολιτικός, το 1953 η Ελληνίδα τραγουδίστρια Γλυκερία, το 1974 ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Πολ Σκόουλς. Σήμερα ωστόσο πάλι δεν έφερα θανατικό και θα περάσουμε στις άχρηστες πληροφορίες. Λοιπόν, Λίτσα και οι υπόλοιποι, ακούστε. Ο υδρότας από μόνος του δεν έχει μυρωδιά. Αυτό που κάνει να μυρίζει άσχημα είναι τα βακτήρια που βρίσκονται στην εφυτατωμένη περιοχή. Περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας και να σας δω. Και η δεύτερη άχρηστη πληροφορία είναι πως ορισμένα λιοντάρια ζευγαρώνουν πάνω από 50 φορές την ημέρα. Ωστόσο, για τη σημερινή μου εμφάνιση θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επιμέλειά μου τα μαλλιά και το υπέροχο μακιγιάζ στο κομμωτήριο Vogue Coiffure, το μπλουζάκι, το Point of View και το Γιάννη Λαζαρόπουλο, που μπόρεσε και έκανε το σχέδιο το δικό μου σε στάμπα, και έτσι έχω τα δικά μου μπλουζάκια, και επίσης τα γυαλιά, τα οπτικά από Πνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δέσποινα Κουλέτσου. Τόλης Τσιρίδους, Νικολέτα Σαριδάκη στην παρέα μας φυσικά, όπως σας είχαμε αναφέρει και πριν. Να σταθούμε λιγάκι, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Φορέσεις Μέση? Ναι, τον Μέση. Μέση, πραγματικά. Ήξερες ότι έχουμε θέμα για ποδόσφαιρο σήμερα? Ναι, λέω κάτι γιατί... Ψυχανεμίστηκες, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν. Τι ήθελα να πω? Α, ναι, για τον υδρότα, να πούμε. Α, ναι, για τις άχρηστες πληροφορίες. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ναι. Αλήθεια ισχύει αυτό. Ο υδρότας δεν μυρίζει, ο άνθρωπος μυρίζει. Ναι, είναι τα βακτήρια που μαζεύονται στο σημείο από το οποίο εκρίνεται ο υδρότας. Γιατί, παράδειγμα, ο υδρότας στο κεφάλι δεν μυρίζει. Στη μασχάλη μπορεί να μυρίζει, που είναι έτσι πιο κλειστή η περιοχή και... Δηλαδή, άμα και κάνουμε... από τις τρίχες. Ναι. Μυρίζει. Ναι. Οι άντρες μυρίζουν πιο πολύ τις γυναίκες. Αυτοί που δεν τις ξυρίζουν. Κάποιοι άντρες όμως τα ξυρίζουν, κατάλαβες, αυτοί που δεν. Πάλι είναι η ορμόνη, είναι το δέρμα, ανάλογα πόσο σκουρόχρωμο ή ανοιχτόχρωμο είναι. Είναι η μυρωδιά του δέρματος.
Το νερό που πίνουμε. Σίγουρα, ναι. Α, και, ναι, το, και, το, και νερό. Το τι τρώμε ακόμα. Και το τι τρώμε. Ακόμα, α, ναι, ακόμη. Και το τι τρώμε. Παρακαλώ πολύ. Το άλλο που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τα... Γελάει η Νικόλετα. Είναι ότι τα λιοντάρια, λέει κάποια λιοντάρια, ζευγαρώνουν έως και 50 φορές την ημέρα. Είναι φυσιολογικό. 50 φορές την ημέρα, δηλαδή από πόσο τη φορά. Πάρα πολύ. Από ένα... Δεν προλαβαίνουν. Ναι, πες μου τώρα. Από ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, τη φορά, το λιοντάρι. 50... Και τις... Μα περίμενε, εννοεί ναι. Το αρσενικό, τα αρσενικά είναι λίγα, 2-3. Τα άλλα δεν είναι πολλά. Οι θηλυκές είναι πολλές. Με τη χέτη είναι ένα. Α, αυτό και πότε το... προλαβαίνει. Αυτό τα κάνει μόλις. 50-50-50-50. Επί όλο το κοπάδι. 50 επί πόσο κοπάδι είναι την ημέρα. 50 εννοεί το αρσενικό ή 50 το θηλυκό. Όχι, μαζί. Ζευγάρια, ζευγάρωμα. Lovers. Λιοντάρια lovers. Ζευγαρώνουν και είναι. Περίεργο μου φαίνεται. Ναι. Πολύ παράξενο. Γιατί αν ήταν 50 με το αρσενικό, μπορεί να έκανε. Αν ήταν 5 θηλυκά, να έκανε 10, 10, 10, 10. Ναι. Αλλά... Και τι τρώει τώρα το λιοντάρι το 50 φορό σεξουαλικό επιδιδόμενο. Ναι, τρώει εκείνα είναι. Που τρέχουν και τα πιάνει. Τα σαρκάδια. Σαρκοφάγο είναι. Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι το λιοντάρι, ναι, υπάρχει ένα θεματάκι. Γι' αυτό είναι και λίγοι οι άντρες. Λιοντάρια, τα αρσενικά λιοντάρια. Δεν πού να αντέξουνε 50 φορές. Αφωνίζεται το αρσενικό πληθυσμό, έτσι, πεθαίνουν νέα και... Ναι, δύσκολο. Είναι δυνατά όμως τα λιοντάρια, δυνατά. Γι' αυτό είναι και βασιλιάδες. Ναι, δυνατά. Και γι' αυτό και ο Λέωνος ζώδιο είναι επίσης. Α, να μπράβο, ναι. Ναι, έτσι. Έχουμε τίποτα για τα ζώδια αυτή την περίοδο, γιατί... Καλή εβδομάδα γενικώς ήταν αυτή. Ναι, είχαμε και μια Πανσέληνο, ένα ψιλοπανικό, τον βιώσαμε. Είχαμε φυσικά και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ πέρα στην τηλεόραση, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Τι έγινε, πώς τον είδες από κοντά, πώς φάνηκε, γιατί είδα και τη selfie που βγάλατε. Ναι, βγήκαμε φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι, θα σας πω εγώ, ότι πιο πολύ εντυπωσιάστηκα από τη φρουρά του Αλέξη. Παιδιά, έπρεπε να τη βλέπετε τη Λίτσα εδώ. Παιδιά, τρελάθηκα με τα αγόρια που φορούσαν τα ακουστικά. Ήταν έτσι όπως λέμε στις ταινίες με κουστούμια, ακουστικά και τέτοια. Όχι ακριβώς. Αλλά επειδή εγώ τους περίμενα έτσι. Είχα δημιουργήσει, τέλος πάντων, είχα πλάσει μέσα μου μια εικόνα του. Ήταν 30 άτομα. Ήταν. Ήταν πολύ κόσμο. Ναι. Είχαν τα σκυλιά, τα γατιά, περάζανε από εδώ πέρα, κάνουν τους ελέγχους τους όλοι. Πολύ κυρίοι. Ναι. Καταπληκτικά. Ούτε να τους γυράσουμε ένα καφέ, τίποτα. Δεν θέλανε τίποτα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, να μας ενοχλήσουν καθόλου. Ναι, όσες ώρες ήταν στα στούντια εδώ πέρα του τηλεοπτικού σταθμού, μεγάλη επιτυχία για την τηλεόραση του Flash. Να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, γιατί τα παιδιά πραγματικά περάσανε έτσι αξιμέρωτες βραδιές εδώ στα κανάλια για να τα στήσουν όλα και να είναι όλα σε, στην εντέλεια ακριβώς. Έρχονται λοιπόν, τώρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας, γλυκύτατος. Δεν το λες και το πρώτο μπόι, γιατί με ρωτάτε, δεν σας τα πω. Φυσιολογικό στο ανάστημα, έχει αδυνατήσει, να πω. Πώς είμαι εγώ σε αυτό το παράθυρο τώρα, για παράδειγμα, έτσι μαζεμένη. Έτσι ήρθε. Ήτανε, δείξε Κυριάκο όπως ήτανε, ένα δικό μου. Μπράβο, ήτανε έτσι ο κύριος Τσίπρας και ήρθε στο Flash. Έτσι. Μισός. Θα το διορθώσω εγώ αυτό το παράθυρο στο διάλειμμα. Και μου τα έλεγε ο Κυριάκος. Μου λέει έτσι, αν θα το κάνω το παράθυρο, μου λέει θα βγαίνεις έτσι μακρόστενη. Εντάξει, θα το διορθώσετε. Ναι, έχεις δίκιο, Κυριάκο, ό,τι και να πεις. Τι έλεγα, ναι, και περίμενα λοιπόν να έρθει η φρουρά. Από πίσω. Και ήταν έτσι όπως τους φανταζόσουν ή διαφορετική. Όχι, δεν ήταν έτσι όπως τους φανταζόμουν. Δεν φορούσανε μαύρα κουστούμια. Τριών. Οι τρεις, ο Τζέισον, ο Στέθαν. Ήταν ένας που ο μεγάλος αυτός, ο προϊστάμενος, ήταν έτσι και το καλώδιο, ήταν πολύ κινηματογραφικό που φορούσε στο αυτή το κουστούμι. Ναι, και σε όλα τα πλάνα ήταν εκεί, δίπλα, κολόνα. Ναι. Και ακατάδεκτος, ούτε μια φωτογραφία. Του ζήτησες. Βέβαια. Μετά ο άλλος ένας ήταν πάρα πολύ καλός, ο Σταύρος αν δεν απατώμε. Ναι. Ήταν συνέχεια στο πλευρό του, ήρεμος, πολύ ωραίος. Καταλάβες, δηλαδή ήταν τόσο ήρεμος που λες τώρα και να κάνω κάτι, τι θα μου κάνει. Αλλά σου λέει, ξέρουν πολλές, έχουν πολλές γνώσεις αυτά τα παιδιά που είναι στη φρουρά πολιτικών προσώπων και διασύμων. Να. Και θέλω να πω ότι για μένα, ας πούμε, είναι δύσκολη δουλειά και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Καταρχήν δεν έχουν προσωπικό χρόνο, νομίζω. Ήταν εδώ πόσες ώρες, στα Γρεβενά πόσες ώρες, μετά την άλλη μέρα στη Σέρβια.
Εντάξει. Πραγματικά. Εμείς και ήταν και ο Θάνος. Ποιος είναι ο Θάνος? Ο Θάνος ήταν ο πιο καλός από όλους. Περίμενε λίγο. Πώς έμαθες τα ονόματα των παιδιών από το security του πρώην πρωθυπουργού? Η Λίτσα έκανε δημόσια σχέση εκείνο το βράδυ. Όχι, πώς αλλά λένε. Ήταν τόση ώρα περιμένοντας. Η κυρία Μαρκοπούλα και ο κ. Μαυρίδης κάνανε συνέντευξη. Οι διευθυντές του σταθμού ήταν με τα ανώτατα στελέχη. Εμείς λοιπόν της ψυχαγωγίας, έπρεπε κάποιο, μαζί με την Νικολέτα, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ψυχαγωγήσουμε τους καλεσμένους. Να τους δημιουργήσουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, να πούνε μπράβο και στο φλάς θα ξαναπάμε. Τους κεράζαμε γλυκά, τους κάναμε καφέδες. Ναι. Περάσαμε πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι σε αυτή την επιτυχία του σταθμού. Δεν είναι. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα γιατί ο ίδιος. Ο πρόεδρος κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν εμφανίζονται γενικώς τόσο μεγάλα ονόματα σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στα πλαίσια περιοδίας και στο στούντιο των σταθμών. Ναι. Συνήθως επιλέγουν να πηγαίνουν στις πανελλαδικές εμβέλειας σταθμούς. Ναι. Δείξαμε λοιπόν ότι και η περιφέρεια έχει δύναμη και καλά θα πω εγώ τώρα, αλλά ας αλλάξουμε θέμα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι μπαίνετε στις επίσημες σελίδες μας εδώ πέρα, like, flash στο Facebook, Λίτσα Παλαμά στο Instagram. Να μην το θυμηθώ αυτό με το Instagram. Και Flash TV, Instagram και Facebook και ερχόμαστε να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.